Συνάδελφοι, ξαναδιαβάζω κι εγώ αυτό που δήλωσε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και ο τέος Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής, ο Μαρίνος Σκανδάνης. Θα το έχετε υπόψη σας, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι. Λέει λοιπόν, μία παράγραφο, η ανθρώπινη ζωή, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, είναι υπέρτατη αξία. Η ιστορία του Νίκου Ρωμανού είναι μια από αυτές τις οριακές περιπτώσεις. Δεν το λέει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και το λέει ο πρώην Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο σας, ο Μαρίνος Σκανδάνης. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι νομότυποι, ότι δεν στηρίζουν τις διαδικασίες. Και αυτό έρχεται, είναι δήλωση δύο κρατικών λειτουργών, το έχει υποστηρίξει ο κύριος Παυλόπουλος πριν, και είναι, ψηφίδες σε ένα μεγάλο κίνημα συμπαράστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και το γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, από νεολαίους, από όλο τον κόσμο, από εκπαιδευτικούς, από καλλιτέχνες, από πνευματικούς ανθρώπους, από ευρωβουλευτές, από άλλα κόμματα, από μέσα και έξω από την Ελλάδα. Από παντού έρχεται αυτό το κίνημα συμπαράστασης. Στην ίδια ψηφίδα συμπαράστασης είναι και η χθεσινή συνάντηση με τον Ιερώνυμο που έγινε. Όλα αυτά τι δείχνουνε, τι σας ζητάνε να παρατυπήσετε, η πολιτεία ας πούμε να παρακάμψει τον νόμο. Λέμε ότι το βασικό ρίσκο αυτή τη στιγμή που έχει να πάρει η πολιτεία και εμείς σαν κοινωνία είναι ένα. Ένα και μόνο είναι το βασικό ρίσκο, να πεθάνει αυτό το παιδί. Και τα άλλα όλα έρχονται μετά. Τα λέμε όλα αυτά, μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Και εσείς προσωπικά. Και ό,τι συμβεί, έχετε, όπως γνωρίζετε, θα έχετε και εσείς προσωπικά την ευθύνη. Πέρα από την κυβέρνηση. Εσείς σαν υπουργός. Και ο χρόνος φεύγει. Και ο χρόνος φεύγει και έχει υποθεί ότι από τη στιγμή που καταθέτεται την τροπολογία σήμερα για την εξαποστάσεως μάθηση, θα αρχίσει απεργία πείνας και από το νερό. Δίψας. Ένας άνθρωπος που είναι στην 30η μέρα απεργίας, πείνας και κόβει το νερό, δεν έχει πολύ χρόνο. Πηγαίνω τώρα, αν θέλετε μη με διακόπτετε. Πηγαίνω τώρα, κύριε Υπουργέ, στη συγκεκριμένη πρόταση και στην τροπολογία που κάνατε για την εξαποστάσεως μάθηση. Όλοι η εκπαιδευτική και η ακαδημαϊκή κοινότητα αντιδρά σε αυτή την πρόταση, κύριε Υπουργέ. Ο πρόεδρος του ΤΕΗ του Πειραιά δηλώνει ότι η σχολή δεν έχει καμία υποδομή για κάτι τέτοιο και αυτό δεν μπορεί να γίνει μια σοβαρή... Δεν μπορεί να μάθει έτσι, δεν μπορεί να υποστηριχτεί. Ακόμα και ο πρίτανης ο κύριος Φορτσάκης, που δεν είναι δικός μας, είναι ο γνωστός κύριος Φορτσάκης, έτσι, λέει ότι δεν μπορεί να είναι έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, όσους γνωρίζουν τι γίνεται στην ελληνική φυλακή, αυτός είναι εμπεγμός. Η ελληνική φυλακή σήμερα, σε όσους επισκεφτόμαστε, δεν έχει σαπούνι. Όχι κομπιούτερ και e-learning. Σαπούνι δεν έχει. Έχει τρύπα τα κρεβάτια για τους... Όχι ειδικά δωμάτια μέσα από τα οποία θα γίνεται η εξαποστάσεως φίτηση. Πληρώνουμε 2 εκατομμύρια για αυτές τις συνθήκες. Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικαζόμαστε και πληρώνουμε 2 εκατομμύρια. Και εσείς μου λέτε για την εξαποστάσεως μάθηση. Πέραν τούτου, θεωρούμε την άδεια πάρα πολύ πετυχημένο θεσμό. Και έτσι όπως βάζετε αυτή τη διάταξη, αυτό που θα καταλήξουμε θα είναι ουσιαστικά να κόψουμε τις εκπαιδευτικές άδειες. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Επίσης, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να έχουμε τις διαφωνίες μας για μια τέτοια διάταξη, αν την είχατε φέρει πριν. Τη φέρνετε στο παραπέντε που πάει να πεθάνει ο άνθρωπος. Χωρίς να έχουμε διαδικασίες καμίας διαβούλευσης και συζήτησης, πώς θα γίνει αυτό το εξαποστάσεως μάθηση. Εδώ θα έπρεπε, αν ήμασταν σοβαροί,
και είχατε τέτοια πρόταση, να έχουμε μια διαβούλευση με τους σοφρονιστικούς, με τους εγκληματολόγους, με τους εκπαιδευτικούς, με τα ιδρύματα, με τα συμβούλια των ιδρυμάτων, να σας πούνε αν αυτό γίνεται και δεν γίνεται. Έτσι θα έπρεπε να περάσει η τροπολογία. Όχι τώρα στο παραπέντε, στο αρπακόλα, που ουσιαστικά τι κάνει, αποπροσανατολίζει, συσκοτίζει και χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Γι' αυτό και η τροπολογία σας είναι ατελέσφορη. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Συνεχίζω. Λέμε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν παρεμβαίνει. Εγώ θα πω δύο πράγματα που τα ανέφερε και ο κύριος Κουράκης χθες στην επίκαιρη ερώτηση που σας έκανε. Ένα, με το που δεν επέστρεψε ο Ξηρός, το Συμβούλιο της Φυλακής που έβγαλε την απόφαση να του δώσει άδεια, διώχθηκε πειθαρχικά και η διευθύντρια των φυλακών μεταφέρθηκε. Έχουμε περιπτώσεις που εκείνη την περίοδο και για μια μακρινή περίοδο, τώρα κάπως άλλαξε, δεν δίνονταν καθόλου άδειες. Υπάρχει λοιπόν ένα πολιτικό μήνυμα που δίνεται. Δεν θα πάρετε το τηλέφωνο, αλλά δίνετε πολιτικό μήνυμα. Γιατί δεν δόθηκαν άδειες, γιατί ο Κοστάρης που 2,5 χρόνια είχε άψογη συμπεριφορά δεν παίρνει άδεια, γιατί άλλοι δεν μπορέσαν να πάνε ούτε στην κηδεία της μάνας τους. Και ξέρετε ποιες περιπτώσεις, γιατί τις έχουμε αναφέρει στην Επιτροπή Σοφρονιστικού. Αυτά τα ελέγξατε. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός στον προϋπολογισμό, μιλάει και ονομάζει τον Ρωμανό ως ο ληστής με τον Καλάζνικο. Και όχι ως ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος 21 χρονών που δεν πρέπει να πεθάνει. Αυτό δεν είναι πολιτικό μήνυμα. Τα ξέρετε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, και ξέρουμε ότι αγωνιάτε κι εσείς για αυτό το θέμα, γιατί θα πέσει πάνω σας. Γιατί έχει πέσει πάνω σας και η βασική ευθύνη θα είναι πάνω σας και είναι πάνω σας. Και αγωνιούμε και όλοι κι εσείς μαζί για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ολοκληρώστε όμως. Ευχαριστώ, δώστε με ένα λεπτό. Γι' αυτό σας ζητάμε λοιπόν, έστω και την ίστατη στιγμή, γιατί είναι ίστατη στιγμή, τώρα, να δεχτείτε τις τροπολογίες που κάνουμε. Του κυρίου Πανούση η τροπολογία που την υποστηρίζουμε εμείς, την υποστηρίζει και το ΚΚ. Νομίζω ότι την υποστηρίζουν και ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν ξέρω, αλλά έτσι νομίζω. Γιατί την υποστηρίζει, τι μας ενώνει? Μας ενώνει ότι αυτή είναι μια τροπολογία που μπορεί να φέρει λύση σήμερα. Και η λύση πρέπει να έρθει σήμερα. Και η λύση λοιπόν λέει, αυτή που λέει ότι σε περιπτώσεις που έχει το Συμβούλιο των Φυλακών μία αρνητική απόφαση, μπορεί να παρέμβει υπέρ του κρατούμενου ο Υπουργός. Και αυτό σας λύνει τα χέρια. Και αυτό πρέπει να κάνετε. Δεν νομίζω ότι έχουμε, κανείς μας δεν έχει περιθώριο, όχι μόνο εσείς, κανείς μας εδώ μέσα δεν έχει περιθώριο να πεθάνει αυτό το παιδί. Γιατί είναι υπέρτατη αξία η ανθρώπινη ζωή και αυτή υπερασπιζόμαστε όλοι εδώ μέσα και η δικαιοσύνη. Και εκεί καλούμαστε να δώσουμε τη λύση σήμερα. Και έχουμε καταθέσει και εμείς τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Διαλέξτε και πάρτε όλοι τις υπερασπιζόμαστε αυτές τις τροπολογίες. Η κοινωνία τις υπερασπίζεται, κύριε Υπουργέ. Κάντε το τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Πατριβάνη.